Κύριε Ζαφυρίου, για μόλις 230 ευρώ κόψανε το ρεύμα σε τριμελή οικογένεια. Ναι, χθες ενημερωθήκαμε κι εμείς. Μιλήσαμε με τους ζευγάρι, νεαρό ζευγάρι, 22 και 25 χρονών, η κοπέλα και ο σύζυγος. Αντίστοιχα, 2 ετών παιδάκι, μόλις για 230 ευρώ η εταιρεία Ήρων. Αυτό καταγγέλνουμε. Καταγγέλνουμε και την εταιρεία Ήρων. Εντάξει, έχουμε καταγγείλει και τις υπόλοιπες με διάφορες φορές που έχουμε έρθει εδώ πέρα στην ΔΔΕ. Μόλις για 230 ευρώ κόψαν το ρεύμα εδώ και 2 μέρες. Άμεσα παρεμβήκαμε και επικοινωνήσαμε με την Ήρων, όπου δεν μπορούσαμε να βγάλουμε και εκεί τηλεφωνικά άκρια. Καταφέραμε το εξής: να πάρει η ίδια Ήρων, ακόμα και η ίδια Ήρων, να πάρει τηλέφωνο το σπίτι, την οικογένεια, σωστά. Να πάρει την οικογένεια τηλέφωνο και να έρθουν σε μια συνόηση να κάνουν διακανονισμό. Οπότε μειώθηκε κατά 50%, 117 ευρώ πήγε. Εντάξει, η οικογένεια τα βρήκε. Μπήκαμε νωρίς μέσα το πρωί, γιατί έχουμε συνηθίσει από την ΔΔΕ να κλείνουν την πόρτα όποτε έχουμε συγκέντρος και μαζευόμαστε απ' έξω. Οπότε ήρθαμε λίγο νωρίτερα μαζί με την οικογένεια, μπήκαμε μέσα. Πήγαν οι άνθρωποι να τα πληρώσουν για να μπορέσουν να κάνουν μετά να μπούμε μέσα και να δούμε πώς καλύτερα θα γίνει ένας καλύτερος διακανονισμός να μπορέσουν να τα βγάζουν πέρα. Μιλάμε για ένα παιδί 25 ετών μεροκαματιάρης, αυτό που έχουμε πει σαν εργατικό κέντρο πάρα πολλές φορές, να δουλεύει για 4 και 4,5 ευρώ ανασφάλιστος. Η σύζυγος δεν μπορεί να πάει για αυτή τη στιγμή στη δουλειά για το λόγο ότι έχει το παιδί. Αλλά αυτό είναι το κράτος. Αυτό είναι το κράτος της Νέας Δημοκρατίας, της σημερινής κυβέρνησης, όπου δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να προστατέψει τις φτωχές λαϊκές οικογένειες. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνετε παράσταση διαμαρτυρίας για τέτοιο λόγο. Πότε ξεκίνησαν οι πρώτες παραστάσεις και πώς έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα? Συγκεντρώσει εδώ απ' έξω. Έχουμε κάνει, αν θυμάμαι καλά, 4 ή 5 φορές. Έχουμε έρθει όμως πάρα πολλές φορές, δεκάδες φορές, να βοηθήσουμε συνανθρώπους, συμπολίτες μας, να κάνουμε διακανονισμό μέσα, κατηδίαν με την διευθύντρια, όπου οι άνθρωποι δεν θέλουν να πάρουν το θέμα διαστάσεις. Οπότε κατεβαίνουμε μαζί και προσπαθούμε να τους στηρίξουμε έμπρακτα και να κατεβούμε εδώ πέρα μαζί τους να γίνει ένας καλύτερος διακανονισμός. Αυτό που λέμε συνεχώς είναι ότι ο κόσμος έχει το εργατικό κέντρο, έχει τα σωματεία, το έχει τους συλλόγους, τους τα χωριά. Όλοι μαζί μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το έσχος που γίνεται για μόλις 230 ευρώ, γιατί μην νομίζετε ότι τα ποσά είναι κάθε φορά μεγάλα, να κόβουν έτσι το ρεύμα, χωρίς να σκέφτονται ποιος μπορεί να ζει μέσα. Να θυμίσω τον ΑΜΕΑ. Από την Αγία Παρασκευή, να θυμίσω την Ιαμελή οικογένεια από την Αγιάσο που είχε κοπεί το ρεύμα ημέρα Παρασκευή. Συνεχίζουμε. Το εργατικό κέντρο βρίσκεται στη Χρυσομαλούσα. Ο κόσμος να έρχεται να τα κουβεντιάζουμε, να συζητούμε, να γινόμαστε περισσότεροι και όλοι μαζί να σταματάμε όλο αυτό το έσχος το οποίο γίνεται. Από τα ρεύματα, κόσμος ο οποίος δεν έχει τα βασικά μέσα στα ψυγεία του. Πληστηριασμούς, ανασφάλεια, πολλοί κόσμος που δουλεύουν, συνάδελφοί μας που δουλεύουν ανασφάλιστοι και μαύρη εργασία, θα μας βρίσκουν μπροστά τους, συνεχώς θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Οι εταιρείες, οι εργοδότες θα μας βρίσκουν μπροστά τους να πατήσουμε πόδι και να κόβουμε το χέρι σε όποιον κόβει το ρεύμα.